Alfred Hitchcock, ο δάσκαλος του suspense. Η ιδιοφυΐα πίσω από μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Τι όμως έκανε τον Hitchcock τόσο ξεχωριστό? Ας εμβαθύνουμε. Γεννημένος το 1899 στο Leytonstone της Αγγλίας, τα πρώτα χρόνια της ζωής του Hitchcock διαμορφώθηκαν από αυστηρούς γονείς και ένα έντονο ενδιαφέρον για το μακάβριο. Αυτή η γοητεία με το σκοτεινό και το μυστηριώδες θα γινόταν αργότερα το σήμα κατά τεθέν του. Η καριέρα του Hitchcock ξεκίνησε στην εποχή του βοβού κινηματογράφου, αλλά βρήκε πραγματικά τον βηματισμό του τη δεκαετία του 1930 με επιτυχίες όπως τα 39 σκαλοπάτια και η κυρία εξαφανίζεται. Αυτές οι ταινίες έθεσαν τις βάσεις για το μετέπειτα έργο του, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να συνδυάζει το suspense, το humor και τους περίπλοκους χαρακτήρες. Ωστόσο, η μετακόμισή του στο Hollywood το 1931 ήταν αυτή που τον εκτόξευσε στη διεθνή φήμη. Ταινίες όπως η Ρεβέκα, το Σκιές και Σιωπή και το Δεσμότης του Ηλίγου όχι μόνο συγκίνησαν το κοινό, αλλά επαναπροσδιορίσαν και το είδος του θρίλερ. Ο Hitchcock είχε έναν μοναδικό τρόπο να χτίζει την ένταση. Πίστευε ότι το suspense δεν αφορούσε την ίδια την έκπληξη, αλλά την προσμονή. Σκεφτείτε τη βόμβα κάτω από το τραπέζι. Το κοινό ξέρει ότι είναι εκεί, αλλά οι χαρακτήρες όχι. Εκεί βρίσκεται η πραγματική ένταση. Η χρήση καινοτόμων τεχνικών κάμερας τον έκανε επίσης να ξεχωρίζει. Το περίφημο dolly zoom στο Δεσμότης του Ηλίγου, η ψευδέστηση της μονοπλάνου λήψης στο Βρόχος και το σχολαστικό καδράρισμα στο Ψυχό αναδεικνύουν την ικανότητά του να χειρίζεται την οπτική γλώσσα του κινηματογράφου. Μιλώντας για το Ψυχό, ποιος μπορεί να ξεχάσει τη σκηνή του ντους? Λίγα δευτερόλεπτα φιλμ που χρειάστηκαν μια εβδομάδα για να γυριστούν, με αποτέλεσμα μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Τα γρήγορα κοψίματα, η διαπεραστική μουσική του Bernard Herrmann και η απόλυτη αξία του σοκ αντέχουν μέχρι και σήμερα. Η επιρροή του Hitchcock εκτείνεται πέρα από τις ταινίες του. Υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στην τηλεόραση με το Alfred Hitchcock Presents, φέρνοντας το μοναδικό του είδος suspense στη μικρή οθόνη. Παρά την επιτυχία του, ο Hitchcock δεν βραβεύτηκε ποτέ με Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, αλλά η κληρονομιά του είναι αναμφισβήτητη. Ενέπνευσε αμέτρητους κινηματογραφιστές και άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στην τέχνη της αφήγησης. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα παρακολουθήσετε ένα θρίλερ, θυμηθείτε τον δάσκαλο του suspense που άνοιξε τον δρόμο. Alfred Hitchcock.